Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, σήμερα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας σας παρουσιάζει το ψηφοδέλτιο της νίκης, το ψηφοδέλτιο της ανατροπής, το ψηφοδέλτιο της ρήξης, το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηλίας. Αποτελείται από επίλεκτους συντρόφους, όλους ζυμωμένους και σφυριλατημένους μέσα στο καμίνι των πολιτικών, κοινωνικών και ταξικών αγώνων. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται αλφαβητικά από τον Βεργέτη Παναγιώτη, ενεργό μέλος της αριστεράς από τα χρόνια της δικτατορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ηλίων Σπουδαστών του πρώτου αντιδικτατορικού τοπικού συλλόγου στην Ελλάδα της δικτατορίας, στέλεχος αντιδικτατορικής οργάνωσης, ΚΝΕ, μέλος του Γραφείου Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης. Έχει συλληφθεί και βασανίστηκε από την ασφάλεια. Είναι ανέτακτος αριστερός από το 1976, μέλος του συνασπισμού από το 2004, ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος νομάρχης με την Ηλία των Πολιτών το 2006, πρόεδρος, τέος πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τέος αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Δυτικής Ελλάδας και έχει διατελέσει προϊστάμενος του ΤΑΣ τη χρονική περίοδο του 1993-2004. Δεύτερη αλφαβητικά υποψήφια του συνδυασμού μας είναι η Διονυσία Γιαννοπούλου, προέρχεται από τους οικολόγους. Έχει γεννηθεί στο χωριό Κάμπος της Ποινίας, όπου έζησε περισσότερο από μία δεκαετία. Εργάζεται ως σχεδιάστρια αρχιτεκτονικού σχεδίου, ενώ παράλληλα ασχολείται με την τέχνη του κουκλοθέατρου. Η πολιτική της πορεία περιλαμβάνει συμμετοχή σε δράσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των δύο φύλων, την εθελοντική στήριξη του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και βέβαια δράσεις για την προστασία του φυσικού πλούτου. Εντασσόμενη στον χώρο της πολιτικής οικολογίας από το 2007, μπόρεσε να συνδράμει τον χώρο αυτό λαμβάνοντας μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2012 και στις αυτοδιοικητικές του 2014. Σήμερα είναι ενεργό μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων και υπεύθυνη της Θεματικής Ομάδας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Πολιτισμού. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οικολόγοι πράσινοι στηρίζουν την προοπτική μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η Γεωργοπούλου Σαλτάρη Ευσταθία Έφη, ή τη γνωρίζετε ήδη, είναι η υπάρχουσα βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εικαστικός, καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης, λαογραφίας και κεραμικής, πτυχιούχος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κατάγεται από τους χήμους του Δήμου Ζαχάρος και από το 1979 διαμένει στην Αμαλιάδα. Είναι παντρεμένη με τον Βασίλη Σαλτάρη, φιλόλογο και έχει δύο κόρες. Από το 1973 στην Αθήνα συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Μετά τη μεταπολίτευση ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση στον χώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα της ειρήνης. Τη δεκαετία 1981-1989 ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αμαλιάδας με έντονη παρουσία στα πολιτικά-πολιτιστικά δρόμενα της πόλης και τη χειραφέτηση του γυναικείου κινήματος. Την περίοδο 1994-1997 διετέλεσε γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Μουσικής Σχολής Αμαλιάδας, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Λαογραφικού Μουσείου Αμαλιάδας, του Κέντρου Πρόληψης Παρεμβάσεις Νομού Ηλίας και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας του Συνασπισμού από την ίδρυσή του. Υποψήφια στις δημοτικές εκλογές 1982-1986 στην Αμαλιάδα, στις βουλευτικές 2001-2004 και στις περιφερειακές το 2010. Πρωτοστάτησε στο κίνημα Δεν Πληρώνω του Δήμου Ήλιτας. Εκλέχτηκε βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και στις επαναληπτικές της 17ης Ιουνίου. Ο Μπαλαούρας Ομάκης. Από τα Λεχενά. Έχει σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, Μάστερ Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Οικονομολόγος της Τράπεζας της Ελλάδας. Στέλεχος αντιδικτατορικού κινήματος. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε στην ασφάλεια και στην ΕΣΑ. Στρατεύτηκε και δικάστηκε στη δίκη των 11. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος συμμετοχών της ΑΣΟΕ. Πρόεδρος των εργαζομένων της Τράπεζας της Ελλάδας, στη γραμματεία της ΟΤΟΕ και στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και Οικονομικού Επιμελητηρίου. Εκπροσώπησε τους εργαζόμενους στις διαπραγματεύσεις με διοίκηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
γραμματέας του Συμβουλίου για τις Οφειλές Γερμανίας προς την Ελλάδα, εκπροσωπώντας στο Βερολίνο, Γενέβη, Χάγη, ιδρυτικό μέλος των Ευρωπαϊκών του Κοινωνικού Φόρου, έχει συμμετοχή στα κινήματα Πόρτο Αλέγκρε, Καράκας, Γένοβα, Παρίσι. Συμμετείχε στην Επιτροπή για τους, στη Γάζα για τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς από το Ισραήλ το 2009. Έχει διατελέσει στέλεχος του Ρίγα Φεραίου, του Κουκουέ Εσωτερικού, του Κουκουέ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά, γραμματεία της ΑΚΟΑ, γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αρθρογράφος της Αυγής, της Εφημερίδας Συντακτών, μέλος της ΣΥΓΜΑ ΕΕ και αρθρογράφος της Εποχής. Ο Βαξεβανάκης ο Δημήτρης. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπαιδευτικός της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, εργάζεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο του, συμμετέχει ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο της παιδείας. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Υγείας, καθώς και ερετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Δραστηριοποιείται στα αυτοδιοικητικά πράγματα του νομού μας από το 2006 με την Ομαρχιακή Κίνηση Υγεία των Πολιτών και από το 2010 με την Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Ο σύντροφος ο Παπαβασιλείου Νικόλαος, οικονομολόγος, γεννήθηκε το 1951 στον Πλάτανο Ηλίας και κατοικεί στον Πλάτανο. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εργάστηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις από το 1979 μέχρι το 2011 στο Υπουργείο Οικονομικών, στη ΔΟΗ Αμαλιάδας, Γαστούνης, Πύργου, προϊστάμενος Κλιματικής Υπηρεσίας Υγείας το 1991 έως το 2004. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η Γραμματεία Νομαρχιακής Επιτροπής Υγείας του Συνασπισμού από την ίδρυσή του μέχρι το 2004. Σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διατελέσει κοινοτικό σύμβουλο Πλατάνου Ηλίας 1991-1998, δημοτικό σύμβουλο Αρχαίας Ολυμπίας 1999-2006, από τα οποία τα δύο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τα δύο αντιδήμαρχος. Είναι, ήταν υποψήφιος βουλευτής Ηλίας το 2004 με το συνασπισμό και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος της Αντίστασης Πολιτών το 2014. Η Σπηλιοπούλου η Μάγδα. Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα με καταγωγή από τα Τρόπαια. Τα πρώτα γράμματα του Δημοτικού τα έμαθε στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο του Πεντόβολα, όπως τα λέγανε, συνέχισε στο Κλασικό Γυμνάσιο Καλαβρίτων για να τελειώσει στο Λύκειο, στο καινούριο τότε κτίριο, σημερινό δεύτερο Γυμνάσιο Αμαλιάδας, δεύτερο Γυμνάσιο Λύκειο. Μετά Πανελλήνιες πέρασε στη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες εταιρείες με ειδικότητα λογιστικά φοροτεχνικά. Από νωρίς συμμετείχε ενεργά στο αριστερό κίνημα. Εντάχθηκε στο ΚΚΕ, στη συνέχεια στο Συνασπισμό, όπου με την εκτίμηση και επιλογή συντρόφων και συντροφισσών και βέβαια σκληρή πολιτική δουλειά, αναδείχθηκε σε όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισμού, με ευθύνη για τον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με μεγάλες παρεμβάσεις στη χώρα και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστική περίπτωση από τότε παραμένει η σύλληψη, η ανάκριση από την τρομοκρατική υπηρεσία της Τουρκίας και τελικά η απέλαση από την Τουρκία σε μια κρίσιμη στιγμή για την υπεράσπιση κρατουμένων και αργότερα κατά των περίφημων λευκών τελειών. Υπήρξε από τους προτεργάτες στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Κοινωνικού Φόρου και συμμετείχε σε όλες τις διεργασίες για την ανάπτυξη του αντινεοφιλελεύθερου κινήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υπήρξε υπέρμαχος της δημιουργίας του ΣΥΡΙΖΑ από τα πρώτα του δύσκολα βήματα και σήμερα δίνει τη μάχη για να κατακτήσει την κοινωνική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ ως η μόνη ελπίδα για το αύριο του λαού μας και της χώρας μας. Έχει υπάρξει υποψήφια σε πολλές εκλογές όπου το κόμμα την καλούσε και τελευταία τις ευρωεκλογές του 2014. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας και της Γραμματείας Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το ψηφοδέλτιο με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη των εκλογών του 2015, των πιο κρίσιμων, της πιο κρίσιμης εκλογικής μάχης που έχει δώσει ποτέ η αριστερά σε αυτόν τον τόπο και είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης με τον οποίο νίκη θα στέψει ο λαός μας τις δυνάμεις της αριστεράς στις 25 του Δεκέμβρη, του Γενάρη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά προς όλους τους Ηλίους. Αυτή η ευχή θα ήθελα ταυτόχρονα να είναι και ένα μήνυμα, μία υπόσχεση πως το 2015 με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που ζήσαμε. Νομίζω ότι ο λαός μας το αξίζει
το απαιτούμε και το έχουμε δικαίωμα. Είχα σκεφτεί να μιλήσω για πάρα πολλά πράγματα, αλλά καθώς ερχόμουν, συνάντησα μία κυρία και έψαχνα στα σκουπίδια. Μόλις πήγα να ράξω εδώ απ' έξω, συνάντησα 10 μαγαζά άδεια με ενοικιάζεται. Δεν νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση για το πού έχουμε φτάσει. Για το πού έχουμε καταντήσει, όχι εμείς από μόνοι μας, αλλά μας έχουν οδηγήσει εκεί πέρα. Μας έχουν γεμίσει ενοχές, μας έχουν γεμίσει ανασφάλεια, μας έχουν γεμίσει με ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει σε αυτό το λαό που είμαστε ένας περήφανος λαός. Θα ήθελα να συμπληρώσω τον Τάκη ότι αυτό το ψηφοδέλτιο είναι ένα ψηφοδέλτιο ελπίδας. Ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Ένα ψηφοδέλτιο αξιοπρέπειας. Και όχι ψηφοδέλτιο για εμάς, ψηφοδέλτιο για όλους τους ίδιους.